Στη σκιά της λειψιδρίας και της κλιματικής αλλαγής, ειδικοί τονίζουν την ανάγκη προστασίας των υδατικών συστημάτων στην Κρήτη, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αλλά και η ποιότητά τους. Ο νομός Χανίων έχει γενικά πολύ πλουσιότερο υδατικό ισοζύγιο από ό,τι οι υπόλοιποι νομοί, λόγω περισσότερων βροχοπτώσεων αλλά και του γεωλογικού υποβάθρου. Έχουμε περιοχές στις οποίες γίνεται ληστρική εκμετάλλευση του νερού, όπως είναι περιοχές με έντονη αγροτική δραστηριότητα μέσω των γεωτρήσεων και των πηγαδιών. Για δε τις γεωτρήσεις όπου έχει κατέβει στάθμη ή που γίνεται η φαλμύρηση, εξετάζεται η ποιότητα των νερών, είναι μέσα στο πλαίσιο της μελέτης. Εάν υπάρχει η φαλμύρηση ή αν υπάρχει κατέβασμα της στάθμης, υποβάθμιση, θα πρέπει να υπάρξει μια ανάλογη διαχείριση ώστε να εμπλουτιστούν οι υδροφορείς και με ποσότητα αλλά και με καλύτερη ποιότητα νερού. Πρέπει να σταματήσουν οι γεωτρήσεις σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει τέτοια υποβάθμιση. Η υφιστάμενη κατάσταση των υδατικών πόρων του νησιού, καθώς και η ανισχυτική κατάσταση που επικρατεί σε Μεσαρά και Ιεράπετρα εξαιτίας της νητρορύπανσης, φαινόμενο που οφείλεται στην υπερβολική χρήση λιπασμάτων, βρέθηκαν στο επίκεντρο των ειδικών σε σχετική ημερίδα στο Ηράκλειο. Έχουμε και κάποιο πρόβλημα νητρορύπανσης που έχει εμφανιστεί στην Ιεράπετρα. Θα πρέπει να ο υδροφορέας δηλαδή να προστατευθεί από τη ρύπανση από τα γεωργικά φάρμακα και τα λιπάσματα. Στην Ιεράπετρα και στη Μεσαρά υπάρχει υπερβολική χρήση λιπασμάτων η οποία επηρεάζει την ποιότητα των νερών. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια αντιμετώπιση για τη μείωση των λιπασμάτων ή την άλλη, όποια άλλη διαχείριση των νερών για να μπορεί να είναι κατάλληλα και για άρδευση. Όλα τα μέτρα, οι δράσεις και τα έργα θα πρέπει να συμβαδίζουν με το σχέδιο δράσης, θα πρέπει να ενοποιούν όλους τους φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται το νερό με σκοπό πραγματικά την προστασία καταρχήν και μετά τη διασφάλιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της διαθεσιμότητας του νερού. Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του διαχειριστικού σχεδίου και τα νερά στο νησί μας, ειδικοί αναφέρθηκαν και στα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να βελτιωθεί η κακή κατάσταση που αποτυπώνεται σε υδατικά συστήματα, κυρίως της Μεσαράς, λόγω της υπεράντλησης νερού για τις ανάγκες άρδευσης. Σε ορισμένα σημεία, όπως είναι για παράδειγμα, χαρακτηριστικό παράδειγμα η λεκάνη της Μεσαράς, πραγματοποιείται τέτοια υπεράντληση, έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη φορά στη δεύτερη αναθεώρηση περισσότερα υδατικά συστήματα σε κακή κατάσταση, που σημαίνει ότι πρέπει να εντείνουμε τις δράσεις μας. Βλέπουμε έκδηλα πλέον τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί αν ο καθένας συνεχίζει να παίρνει νερό κυρίως για την άρδευση. Η άρδευση είναι αυτό που καταναλώνει τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού, σε ένα ποσοστό πέραν του 80% του διαθέσιμου νερού στην Κρήτη. Αν αυτό όμως τα πράγματα όλα δεν εξορθολογιστούν, πλέον θα μιλάμε ότι θα έχουμε έλλειψη νερού και διάθεση νερού η οποία δεν θα γίνεται ούτε καν με δίκαιο τρόπο και με δίκαια μέσα.